ΑΦΙΣ.KL. ΑΦΙΣ Κλαπάνια ΔΕΕ. Συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο καφέ Σόφα στην οδό Παναγή Τσαλδάρη η βιβλιοπαρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του Νίκου «Τα Κόλλα, το πέρασμα του Αρμενίου» που έλαβε χώρα σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πηγή. Προμηνύματα αυτού που ενδέχεται να έρθει ζούμε συνεχώς. Έτσι. Και το ερώτημα είναι, και αυτό είναι που θέτει το βιβλίο, εμείς τι κάνουμε μέσα σε όλα αυτά, τι ήταν αυτό που μας οδήγησε σε αυτές τις καταστάσεις, πώς τόσο εύκολα. Πάθαμε αυτά που πάθαμε, τα σημειώνω στο βιβλίο και είναι τρία πράγματα τα οποία γίνανε διαχρονικά. Το ένα ήταν το τέλος της πολιτικής για μένα. Η Washington Post έγραφε πριν 2 χρόνια ότι αυτή τη στιγμή το 80% των πολιτικών παγκοσμίως είναι υποχείρια εταιριών. Εκπροσωπούν εταιρείες. Επισήμως, στην Αμερική επισήμως τελείως. Λέει, Westinghouse, η Tandem, η Ford, ο αυτός. Η εκδήλωση στέφθηκε από επιτυχία τόσο σε ό,τι αφορά στην προσέλευση του κόσμου, όσο και προς το ενδιαφέρον που επέδειξε ο κόσμος για το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά και για τις σκέψεις του συγγραφέα πάνω στα ζητήματα που αυτό πραγματεύεται. Γεγονός που φάνηκε από την ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε παρουσιάσεων. Για το βιβλίο μίλησε στην τηλεόραση του Επιλογές ο συγγραφέας Νικόλαος Τακόλας. Λέγεται Το Πέρασμα του Αρμένιου. Είναι μυθιστόρημα. Δεν έχει να κάνει με την Αρμενία για τους Αρμένιους, αλλά με το χωριό Αρμένιο που είναι μεταξύ Βόλου και Λάρισας, το οποίο είναι πέρασμα πουλιών και το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει εγκαταστήσει σταθμό εκεί για να παρακολουθεί την κίνηση αυτή των πουλιών. Το γιατί περνάνε τα πουλιά από εκεί είναι ανεξήγητο, αλλά πρόκειται για μεγάλους πληθυσμούς των μεγάλων πουλιών, Κυρκινέζια, Γεράκια, Όρνια, Αϊτή κλπ. Γίνεται στο βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο της κρίσης, γίνεται μία μεταφορά, ότι οι άνθρωποι, όπως τα πουλιά βρίσκουν κάποτε το δρόμο τους, παρά την κρίση την οποία ζούμε και η οποία στο βιβλίο περιγράφεται με λογοτεχνικό τρόπο, οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα βρουν τον τρόπο να ξαναπάρουν τον δρόμο τον οποίο λίγο πολύ προς στιγμή έχουμε χάσει. Εκτός από το συγγραφέα για το βιβλίο μίλησε η φιλόλογος η Ιωάννα Κοκκινίδου αλλά και ο Ανέστης Ακριτίδης. Είμαστε εδώ, παρουσιάσαμε το βιβλίο του κυρίου Νίκου Τακόλα με τίτλο «Το πέρασμα του Αρμένιου». Ένα βιβλίο άκρος επίκαιρο, το οποίο αναλύει τα αίτια της κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Κρίση οικονομική, κοινωνική, πολιτική, κρίση των ανθρώπινων σχέσεων. Ταυτόχρονος όμως περνά και αισιόδοξα μηνύματα για ανατροπή αυτής της κατάστασης, αυτής της κρίσης την οποία βιώνουμε. Παρότρινα να τον κόσμο να το μελετήσει, να το αγοράσει, γιατί πραγματικά θίγει θέματα, διεγείρει σκέψεις, προβληματισμούς που καλό είναι να τους κάνουμε όλοι αυτές τις εποχές στις οποίες ζούμε. Είναι η καινούρια γενιά λογοτεχνών που φαίνεται να ασχολείται κυρίως με το θέμα της κρίσης οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής. Το έργο έχει έτσι μία σχέση ανάμεσα στο παραμύθι και στην πραγματικότητα. Διαδραματίζεται στην Λάρισα. Μιλά για ένα αόρατο τείχος το οποίο χωρίζει τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Και εδώ στο βιβλίο χωρίζονται οι άνθρωποι σε πληβίους και άρχοντες. Είναι γνήσιο τέκνο της κρίσης το βιβλίο αυτό. Εγώ θα έλεγα πως έχει και πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις. Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει και κοινωνική μελέτη, όπως την είπε η εισηγήτρια κυρία Κοκκινίδου. Είναι απλό, μπορεί κανείς να το διαβάσει με άνεση. Πάντως αυτό που θα απολαύσει κυρίως από αυτό το βιβλίο είναι αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο παραμύθι και στην πραγματικότητα.